Μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη της πόλης του Ρεθύμνου και παραδοσιακά τους θερινούς μήνες να μην βρίσκει κανείς ούτε τραπέζι για να καθίσει. Εν τούτης φέτος η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν και η εικόνα μόνο αρνητικά συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει σε κάθε ρεθμιώτη. Ο λόγος για το πολυδιαφημισμένο ενετικό λιμάνι, όπου από τα 15 καταστήματα εστίασης που υπάρχουν στην περιοχή από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα, έχουν ανοίξει μόνο 5 από αυτά και συγκεκριμένα 4 ταβέρνες και ένα καφέ. Να πούμε χάλια είναι μεγάλη λέξη. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Δηλαδή είμαστε 7 το Ιούλιο και ο τουρισμός, όπως το βλέπετε, δεν είναι κάτι που πρέπει να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Φαίνεται στο δρόμο. Άρα δύσκολο καλοκαίρι. Όχι απλά δύσκολο, θα έχει συνέχεια. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι απογοητευμένοι λένε στην Κρήτη TV πως η εικόνα με τους ελάχιστους επισκέπτες που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή τους θυμίζει περισσότερο την 7η Μαρτίου ή έστω την 7η Απριλίου από ότι την 7η Ιουλίου. Πολύ δύσκολα. Δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε πραγματικά που είναι 7 Ιουλίου. Δεν το πιστεύουμε. Πώς θα βγει η σεζόν, πώς θα κυλήσει, λέτε? Δεν έχει ελπίδα. Για δύο μήνες τι να σου κάνουμε. Το ενετικό λιμάνι είναι ένας κράκτης για την πόλη μας. Είναι ένα στολίδι για την παλιά πόλη και μάλιστα είναι ένας πόλος έλξης για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς η εικόνα του είναι απογοητευτική. Δεν έχουν ανοίξει όλοι οι συνάδελφοι. Περιμέναν την 1η Ιουλίου που θα άνοιγαν και οι πτήσεις να δουν ότι ο κόσμος θα έρθει στο Ρέθυμνο και τι πληρώτες θα έχουν τα ξενοδοχεία για να ανοίξουν και αυτοί. Μιλώντας με επιχειρηματίες της εστίασης εδώ στην περιοχή του ενετικού λιμανιού που βρισκόμαστε, μας είπαν χαρακτηριστικά πως μόνο από τις 5 επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής, πάνω από 20 εργαζόμενοι δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά και παραμένει άγνωστο εάν θα τα καταφέρουν να εργαστούν μέχρι το τέλος της σεζόν. Ανάλογα τώρα τον κόσμο που θα δουν στην αγορά, στην πόλη, στην παραλία που θα έρθει, θα προχωρήσουν και αυτοί στις επόμενες κινήσεις για να δουν αν θα προσλάβουν και αυτοί παραπάνω προσωπικό. Όπως ξέρετε, όλοι μας είμαστε στο προσωπικό λίγο φιδωλοί. Το φετινό πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, την Κρήτη και το Ρέθυμνο καλοκαίρι, μόνο απώλειες στους τζίρους των τουριστικών επιχειρήσεων μετρά, καθώς με τη γλώσσα των αριθμών, οι πληρώτες στα ξενοδοχεία δεν ξεπερνούν το 20% και η χασούρα στα καταστήματα εστίασης τείνει να παγιωθεί στο 60 με 70%. Ορισμένα ξενοδοχεία δεν έχουν καθόλου κρατήσεις. Και αυτά που έχουν ανοίξει είναι με ένα 5-10% πληρότητα και ευελπιστούν ότι μέχρι τέλος του μήνα να πιάσουν μάξιμο ένα 20%. Ελπίζουμε τον επόμενο μήνα να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και τον μεθεπόμενο ακόμα καλύτερα, ούτως ώστε να μινιμάρουμε τη χασούρα. Το σίγουρο είναι ότι θα μπούμε μέσα φέτος. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις που ακυρώνονται. Στο Ρέθυμνο δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος. Οι απώλειες δυστυχώς είναι πάνω από το 60%. Και νομίζω ότι αυτό το νούμερο θα παραμείνει, για να μην σας πω ότι θα χειροτερέψει κιόλας. Κάπου εκεί θα πάει, γύρω στο 60% με αυξητικές τάσεις. Αντίστοιχη εξάλλου είναι η εικόνα που επικρατεί και στα ανατολικά προάστια της πόλης, όπου εκεί 9 στα 10 καταστήματα εστίασης δεν έχουν ακόμα ανοίξει, δεδομένου ότι όσα ξενοδοχεία της περιοχής άνοιξαν τις πύλες τους, μετρούν περισσότερο ακυρώσεις από ό,τι κρατήσεις.